Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στο ύψος του Καφέ Χωριάτικο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα επαγγελματικό φορτηγό ιδιωτικής χρήσης, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, συγκρούστηκε με γιοταχή στο οποίο επέβαιναν δύο νεαροί από τη Μακίνια. Από τη σύγκρουση, ο ένας εκ των δύο νεαρών πετάχτηκε από το όχημα και βρέθηκε σε 15 μέτρα απόσταση από το ατύχημα, τραυματισμένος, ενώ και ο οδηγός του γιοταχή τραυματίστηκε. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τους τραυματίες στο νοσοκομείο, που σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο ένας έχει τραυματιστεί στην κλίδα, ενώ ο δεύτερος φέρεται να έχει αιμάτωμα στο κεφάλι και κακώσει σε όλο του το σώμα. Έρευνες για το ατύχημα διενεργεί η Τροχαία Πατρών. Συνελήφθη χθες το βράδυ στο Αγρίνιο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αγρινίου ένας 17χρονος. Ο νεαρός εντοπίστηκε να οδηγεί μοτοσικλέτα και στη θέα των αστυνομικών τράπηκε σε φυγή. Ο κατηγορούμενος συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη και σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθη, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένα τσιγάρο κάναβης. Επιπλέον από τον έλεγχο των εγγράφων του συλληφθέντα προέκυψε ότι στερούνταν άδεια ικανότητας οδήγησης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απήθεια, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν χθες 4 άτομα ηλικίας 20 έως 32 ετών για να απολογηθούν για τον άγριο ξυλοδαρμό ενός 23χρονου έξω από γνωστό μπαρ στην Κόρινθο τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής. Ο νεαρός χαροπαλεύει έχοντας δεχτεί βία χτυπήματα κυρίως από δύο άτομα όπως καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας. Τα χτυπήματα ήταν τόσο άγρια που τον άφησαν αιμόφυρτο και ανέστητο στο πεζοδρόμιο. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η κατάσταση του 23χρονου ήταν εξαιρετικά σοβαρή, καθώς κινδύνευσε να πεθάνει ακαριαία όταν γύρισε η γλώσσα του. Ευτυχώς, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από υπάλληλο διπλανού μαγαζιού και ειδοποιήθηκε ταυτόχρονα το ΕΚΑΒ. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου, αλλά λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου και διασωληνώθηκε. Η υγεία του παραμένει κρίσιμη έως και σήμερα. Ο πατέρας του θύματος, συγκλονισμένος, μίλησε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, δηλώνοντας πως δεν μπορεί να πιστέψει πως ο παιδικός φίλος του γιού του τον χτύπησε τόσο βάναυσα. Εξέφρασε την αγανάκτησή του για το γεγονός ότι παρά το βίαιο και αποτρόπαιο περιστατικό, το μπαρ όπου συνέβη το περιστατικό παραμένει ανοιχτό. Δύο λόγια. Το παιδί μου το Σάββατο το βράδυ βγήκε να πει ένα ποτό. Πήγε στο μαγαζί. Μπήκε το παιδί μου να πει ένα ποτό. Υπήρχε μία μικρή παραξήγηση με το φίλο του που δούλευε στο μαγαζί. Έχουν μεγαλώσει μαζί στο σχολείο. Και τον έβγαλε έξω. Και πέσανε τρία άτομα και τον σκοτώσαν. Το παιδί τον σφυροκοπάγανε στο κεφάλι. Γιατί αυτή τη διένεξη που γνωρίζετε? Τίποτα. Το παιδί μου δεν είχε καμία αυτή. Δεν του ξέρει του ανθρώπου. Δεν έχει καμία σχέση με του ανθρώπου. Δεν υπήρξε λογομαχία νωρίτερα κάτι? Όχι, τίποτα. Μέσω μαγαζί μπορεί να είπανε μια κουβέντα. Δεν ξέρω τι είπανε. Mm-hmm. Και το παιδί το παρατήσανε πλημμυρισμένο στο αίμα. Και πήγανε από το διπλανό μαγαζί, από το νούμερο 1. Και τον γύρισε πλάι το παιδί και έβγαλε το αίμα το αυτό, έπαθε αναρρόφηση. Ναι. Το παιδί μου είναι στην εντατική, στο νοσοκομείο, διασωληνωμένος και ζητάω δικαιοσύνη. Να πληρώσουν έτσι 4. Γιατί αν τους αφήσουν ελεύθερους, θα τους καθαρίσω εγώ και θα έρθω να παραδοθώ στην αστυνομία, μόνος μου. Τι σας λένε οι γιατροί? Είναι οι γιατροί μας λένε ότι είναι κρίσιμη κατάσταση. Πολύ κρίση. Είναι διασωληνωμένος. Απολογούνται σήμερα? Ναι. Να πληρώσουν εσύ 4. Να πληρώσουν εσύ 4. Υπάρχουν τα βίντεο, το παιδί που είναι, το χτυπάνε στο κεφάλι. Έχει 30 κατάματα. Ο κύριος που έχει το μαγαζί δεν έκανε τίποτα. Το παιδί μου πού πήγε? Πήγε να πει ποτό ή πήγε στον πόλεμο? Mm-hmm. Πού πήγε το παιδί? Πού είναι το μαγαζί? Γιατί δεν το σφραγίσαν το μαγαζί την άλλη μέρα? Και το μαγαζί δουλεύει. Χτες στα δικαστήρια Κορίνθου, φίλοι και συγγενείς του νεαρού συγκεντρώθηκαν ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εξεταστεί όλοι οι μάρτυρες, ενώ αναμένεται η απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα. Άλλο ένα περιστατικό ένδοο οικογενειακής βίας, αυτή τη φορά στη Λευκάδα, έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Ένας 21χρονος άνδρας συνελήφθηκε τον άγριο ξυλοδαρμό της μητέρας και της αδερφής του, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Το μελές πλημελιωδικείο της Λευκάδας αποφάσισε να οδηγηθεί στη φυλακή 21χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι χτυπούσε επανειλημμένος τη μητέρα και την αδερφή του.
Η πρόταση της εισαγγελέως έγινε δεκτή, να εκτίσει δηλαδή 2 μήνες από τους 18 που έχει καταδικαστεί στη φυλακή και η έφεση να είναι χωρίς αναστολή. Να επισημανθεί ότι ο κατηγορούμενος έχει εμπλακεί και σε άλλες υποθέσεις. Δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σχηματίστηκε σε βάρος μιας γυναίκας για διακεκριμένες κλοπές στην περιοχή της Αιγιάλιας. Η κατηγορούμενη αφαίρεσε με την μέθοδο του εναγκαλισμού από ηλικιωμένες γυναίκες τους χρυσούς σταυρούς που φορούσαν. Από ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι από τις 3 Απριλίου έως και τις 9 Ιουλίου στο Αίγιο και σε περιοχές της Αιγιάλιας προσέγγισε 4 ηλικιωμένες γυναίκες και με τη μέθοδο του εναγκαλισμού αφαίρεσε τους χρυσούς σταυρούς με τις αλυσίδες που φορούσαν στο λαιμό τους συνολικής αξίας 3.000 ευρώ. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της κατηγορούμενης υποβλήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αχαΐας. Στην Άμφισσα και σύμφωνα με τις αρχές της μεταμεσονύχτιες ώρες, εκλάπη από συνεργείο αυτοκινήτων Γιοταχή τύπο Κλούβα. Το εν λόγω όχημα βρέθηκε πεταμένο σήμερα το πρωί, έχοντας υποστεί πολύ σημαντικές φθορές σε μικρό κρεμό πάνω από το βιολογικό καθαρισμό της ΙΤΕΑΣ. Στο ίδιο σημείο βρέθηκαν και τμήματα από Γιοταχή αγροτικού τύπου, που ανήκε σε εργολάβους μεταλλευτικής εταιρείας, από τις εγκαταστάσεις των οποίων αφαιρέθηκε υλικό εκτιμόμενης αξίας 6 έως 8.000 ευρώ, το οποίο δεν έχει βρεθεί. Το Γιοταχή αυτό βρέθηκε επίσης σήμερα το πρωί πεταμένο στο κανάλι της ΕΙΔΑΠ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές της περιοχής έχουν στη διάθεσή τους βιντεοσκοπημένο υλικό από κάμερες του συνεργείου της πρώτης κλοπής στην Άμφισσα, όπου απεικονίζονται 3 δράστες φορώντας μπλούζα με κουκούλα να διαπράττουν την κλοπή στο χώρο.